Ξέρω ότι δεν είναι προσωπικό για... Όλοι βουλευτές. Ναι. Κύριε Βρούτζη, όμως πήρατε το λόγο χωρίς να σας το δώσω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα το πάμε καλά από εδώ και πέρα. Κάνουμε μία μικρή παραχώρηση για τον κύριο Στρατούλη. Με συγχωρείτε, αλλά 6 βουλευτές έπρεπε να μιλήσουν και έχουν μιλήσει 5. Χωρίς παρέμβαση υπουργού. Επιτρέψτε μου. Κύριε Στρατούλη, έχετε το λόγο για 18 λεπτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα και με καλύπτει η τοποθέτηση του συναδέλφου μου, του Υπουργού, του Νίκου Τουβούτση, πριν, απέναντι σε δηλώσεις κύκλων των λεγόμενων θεσμών, ότι αποτελούν μονομερείς ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης η κατάθεση και η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων και των Ελληνίδων δύο νομοσχεδίων. Ένα που συζητιέται και ένα που κατατέθηκε σήμερα για την ανθρωπιστική κρίση και για τις ρυθμίσεις οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία. Οι δηλώσεις του συναδέλφου μου αποπνέουν δημοκρατική και πατριωτική ευαισθησία και αξιοπρέπεια και με καλύπτουν πίσω. Και με καλύπτουν πλήρως. Και θεωρώ τέτοιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν από τέτοιους παράγοντες σήμερα είναι πλήρως ανυπόστατες, είναι πλήρως αδικαιολόγητες και στην πράξη και στην ουσία λειτουργούν εκβιαστικά για το λαό και την πατρίδα. Δεν είναι δυνατό να θεωρείται μονομερής ενέργεια η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή, αυτοί που έκαναν τις δηλώσεις σήμερα, τι θέλουν? Να συνεχίσουμε στη χώρα μας να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που να πεινάνε, που να μην έχουν στέγη, που να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα? Είναι μονομερής ενέργεια να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων που τα μνημόνια τους οδήγησαν στην απόλυτη οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση, στη δυστυχία και στην απελπισία? Είναι δυνατόν να μιλάνε για μονομερή ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης όταν καταθέτει νομοσχέδιο για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, που δεν έχουν κανένα μα κανένα δημοσιονομικό κόστος, αντίθετα δημοσιονομικό όφελος, και αναμένει το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να εισπράξουν δισεκατομμύρια ευρώ? Μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία από τις ρυθμίσεις στις οποίες θα ενσωματωθούν και παλιότερες ρυθμίσεις θα εισπράξουν για φέτο 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μονομερής ενέργεια? Είναι δημοσιονομικό κόστος αυτό? Τι θέλουν δηλαδή? Να μην συγκεντρώσει έσοδα το δημόσιο? Να μην συγκεντρώσουν έσοδα τα ασφαλιστικά ταμεία μας? Θέλουν να πνίξουν το λαό μας και τη χώρα μας? Έχουν σχέδιο μαζί με όσες αποφάσεις έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πιστωτική ασφυξία, για εκβιασμό στην κυβέρνηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων? Είναι δυνατό? Όλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις δηλώσεις θα πρέπει να ξέρουν ότι η χώρα μας δεν είναι μπανανία. Ότι η χώρα μας δεν είναι προτεκτοράτο. Ότι η χώρα μας δεν είναι αποικία. Είναι μια ελεύθερη, μια κυρίαρχη, μια ανεξάρτητη χώρα. Είμαστε ένας λαός με μεγάλη ιστορία, με αξιοθαύμαστο πολιτισμό, με ηρωικούς αγώνες για τη λευτεριά, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την αξιοπρέπεια, για τη δημοκρατία. Και απαιτούμε να σέβονται την εντολή του λαού με την ψήφο του, όπως ο λαός μας σέβεται και τις επιλογές των άλλων λαών. Και δεν ανεχόμαστε να μας κουνάν το δάχτυλο. Και το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το επαναλαμβάνουμε. Κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν. Η διαφορά δημοκρατίας και δικτατορίας είναι ότι στη δημοκρατία ψηφίζουν οι λαοί. Επιλέγουν προγράμματα πολιτικών δυνάμεων που τους εκτίθενται προεκλογικά. Και επιλέγουν και εκλέγουν κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα. Είμαστε σίγουροι, ξέρουμε ότι ο λαός μας στηρίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί σκληρά για τα συμφέροντα τα δικά του και της πατρίδας. Και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει και θα δυναμώσει αυτή τη στήριξη και τους αγώνες του για την προσπάθειά μας να σεβαστούμε τη λαϊκή εντολή και την ψήφο του. Είμαστε σίγουροι, το ξέρουμε, το κάναν και το Σάββατο με διαδήλωση στη Γερμανία, ότι υπάρχει αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης στην προσπάθειά μας. Ξέρουμε ότι όταν δίνουμε μάχη να σπάσουμε τη λιτότητα, αγωνιζόμαστε και για τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Και θεωρούμε για τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας και αυτές που συμμετέχουν στο κοινοβούλιο και αυτές που δεν συμμετέχουν στο κοινοβούλιο και αυτές που συμμετέχουν, αλλά κυρίως για αυτές που συμμετέχουν, ότι είναι ύψιστο δημοκρατικό και πατριωτικό καθήκον
να δώσουν έμπρακτη πολιτική απάντηση σε αυτούς τους εκβιασμούς σε βάρος του λαού και της χώρας, ψηφίζοντας και τα δύο νομοσχέδια, που το πρώτο αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση και το δεύτερο δίνει ανάσα στο δημόσιο, στα έσοδα του δημοσίου, στα ασφαλιστικά ταμεία, δίνει προϋποθέσεις ανάσα σε μικρές, πολύ μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και τη δυνατότητα να σπάσουμε τον κύκλο της λιτότητας και της ύφεσης και να υπερανακινήσει η οικονομία μας και η κοινωνία μας. Και θεωρώ αδιανόητο, και συμφωνώ και με τη δεύτερη παρέμβαση του συναδέλφου μου, του Νίκου του Βούτση, του Υπουργού Εσωτερικών και όλων των συμπαρομαρτούντων, να ακούω από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεωργιάδη, όχι απλά να παπαγαλίζει, να παπαγαλίζει κυριολεκτικά τα επιχειρήματα των δανειστών της χώρας και όσων από αυτούς τους κύκλους, τους κυρίαρχους, στη Γερμανία και στην Ευρωζώνη επιδιώκουν να εκβιάσουν την κυβέρνηση, το λαό και την πατρίδα μας. Αλλά να ειρωνεύεται και να λέει, πώς το είπε, είναι απίστευτο, ωραία τα κολοκοτρονέικα, ωραία τα κολοκοτρονέικα. Τι είναι αυτό? Δηλαδή προσβάλλουμε και τη μνήμη των αγωνιστών του 21 που αγωνίστηκαν για ελεύθερη πατρίδα, για να έχουμε σήμερα ελεύθερη πατρίδα, να έχουμε σήμερα δημοκρατία, να έχουμε αυτή την ανοιχτή αντιπαράθεση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Ηρωνία και στους αγωνιστές του 21. Μέχρι εκεί φτάσανε. Και θέλω να του πω και του ίδιου, κυρίως όμως σε αυτούς που κάνουν τις δηλώσεις και σε όσους στην Ελλάδα παίζουν το ρόλο της πέμπτης φάλαγγας, σε αυτούς τους εκβιασμούς, ότι η κυβέρνησή μας ούτε υποκύπτει σε εκβιασμούς, ούτε φοβάται, ούτε υπαναχωρεί. Και το πρόγραμμα για την απειότη να εξέλεξει ο ελληνικός λαός θα το εφαρμόσει και θα το εφαρμόσει μέχρι τέλους. Τώρα, όσο αφορά το νομοσχέδιο, τα άρθρα 30 και 31 είναι αρμοδιότητας του χαρτοφυλακίου για το οποίο έχω την ευθύνη. Συνεχίζει να καλύπτει και για άλλη μια χρονιά με υγειονομική περίθαλψη τους υποαπασχολούμενους που έχουν συμπληρώσει την προηγούμενη χρονιά 50 ένσημα, αντί 100 που προβλέπει ο νόμος. Δεσμεύεται η κυβέρνησή μας ότι θα φέρει και άρθρο τα 100 ένσημα που είναι προϋπόθεση για την ασφαλιστική ικανότητα και την ασφάλιση υγείας, να τα κάνει και με νόμο 50. Δεύτερο, καλύπτει ασφαλισμένους του ΟΑΕΔ που διέκοψαν την επαγγελματική δραστηριότητά τους ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στην ΔΟΗ, εφόσον το οικογενειακό του εισόδημα τα 3 προηγούμενα χρόνια για κάθε χρονιά δεν ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ. Τρίτο, καλύπτει τους ανασφάλιστους υπερήλικες και ομογενείς που δυστυχώς τους κόπηκε η σύνταξή τους των 360 ευρώ στον ΟΓΑ και δεν έχουν ούτε καν υγειονομική περίθαλψη. Και υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησής μας, ήδη έχει δοθεί εντολή, έχει ετοιμαστεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση και θα έρθει πολύ γρήγορα στη Βουλή να ξαναπάρουν πίσω αυτή την μικρή σύνταξη του ΟΓΑ, ώστε να, τουλάχιστον να έχουν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Τέταρτο, καλύπτουμε, συνεχίζουμε, επεκτείνουμε την κάλυψη για τους μακροχρόνια ανέργους εφόσον έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιοδήποτε φορέα τα προηγούμενα χρόνια 600 μέρες εργασίας. Πέμπτο, καλύπτουμε με υγειονομική περίθαλψη τους εργαζόμενους στεναφυγείας Καραμαγκά και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και της εταιρείας του τροχαίου υλικού Ελλάδας, ανεξάρτητα των ημερών ασφάλισής τους, χωρίς ούτε ένσημο. Καταθέσαμε ήδη τροπολογία για την οποία είχα δεσμευτεί στην διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής και επεκτείνουμε την υγειονομική κάλυψη χωρίς, με προϋπόθεση ούτε ένα ένσημο και στους ανέργους και τους ανασφάλιστους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του περάματος που δεν μπορούν να συμπληρώσουν γιατί δεν έχουν δουλειά ούτε ένα ένσημο το μήνα, καθώς και στους εργαζόμενους των ναυπηγείων Ελευσίνας που γνωρίζετε ότι εδώ και 14 μήνες είτε δεν έχουν δουλειά είτε δεν πληρώνονται και δεσμευόμαστε και ήδη έχουμε κάνει ομάδα έργου μαζί με το Υπουργείο Υγείας ότι πολύ σύντομα θα βγει ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση με τους οποίους θα υλοποιήσουμε τον τέταρτο άξονα από τους 7 άξονες της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που έλεγε το πρόγραμμά μας στην Θεσσαλονίκη για υγειονομική κάλυψη των ανέργων και των ανασφάλιστων. Είναι θέμα ημερών, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και θα φέρουμε αυτή την κοινή υπουργική απόφαση για να αντιμετωπίσουμε οριστικά και τελεσίδικα αυτό το πρόβλημα ανθρωπιστικής κρίσης και δυστυχίας που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας, που υπάρχουν συμπατριώτες μας που δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακο, σε νοσοκομείο, σε γιατρό. Τέλος, με το άρθρο 31
ικανοποιούμε ένα αίτημα των σχολικών φυλάκων να παρατείνουμε για 3 μήνες τη δυνατότητα που είχαν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χρόνο που εργάζονταν σε προγράμματα, ως σχολικοί φύλακες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, ώστε αυτό το τρίμηνο να υπάρξει και επαναφορά του στη δουλειά. Ήδη από ό,τι γνωρίζετε, σε λίγες μέρες κατατίθεται και το σχετικό νομοσχέδιο για την επαναφορά του στην εργασία και αυτών και των καθαριστριών και των εκπαιδευτικών και όσων ήταν σε ασφαλιστικά ταμεία αλλά και άλλους δημόσιους υπαλλήλους που απολύθηκαν μέσα από τον αντισυνταγματικό και απάνθρωπο θεσμό της διαθεσιμότητας παύλα απόλυσης. Και δίνουμε και επιπλέον παράταση, γιατί ήταν με το μαχαίρι στο λαιμό μέχρι 28 Φλεβάρι τα ταμεία, τα επικουρικά και εφάπαξ των ενστόλων, για το αν θα πάνε σε ιδιωτικό ταμείο ή θα ενταχτούν στο ΕΤΑ. Δίνουμε μια δυνατότητα επιπλέον 4 μηνών για να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος μαζί μας και στην κατεύθυνση της κατάργησης του άρθρου 220, με τον οποίο δημιουργούνταν πολλά προβλήματα και στους ίδιους και στα ταμεία τους. Και αυτά, όπως είπε και η κυρία Φωτίου, και τελειώνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, σε δευτερόλεπτα, είναι το πρώτο βήμα των μέτρων που θέλουμε να των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το πρώτο μέτρο, το πρώτο δείγμα, και είναι σαφές ότι ισχύει η δέσμευσή μας και με τη στήριξη του ελληνικού λαού, των λαών της Ευρώπης και με τα διεθνή μας στηρίγματα θα καταφέρουμε να τιμήσουμε τη λαϊκή εντολή και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα για το οποίο μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Στρατούλη, τον κύριο Υπουργό, ο οποίος μίλησε μόνο 10 λεπτά από τα 18 που είχε το δικαίωμα, και καλώ στο βήμα τον κύριο Κωνσταντινόπουλο.